Βρισκόμαστε στα Διβρονοχώρια και γυρνάμε ένα κοκορέτσι και ένα κοντοσούβλι. Mm-hmm. Κοντοσούβλι δεν είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά. Εγώ λοιπόν πήγαινα στο τραπέζι του Πάσχα και τρώγα αγγούρια. Ντοχ, ντοχ, ντοχ. Μετά σε κάποια φάση έρχονταν αυτή η γνωστή στιγμή, ξέρετε, που όλοι μεγάλοι έχουν αρχίσει και πίνουνε και αρχίζουν και χορεύουν και στραβολογάνε να χορέψει κι εσύ και σου τσιμπάνε τα μάγουλα. Και βάζουν πάρα πολύ δυνατά μουσική, αδικαιολόγητα δυνατά μουσική. Και αυτό το πράγμα κρατάει μέχρι αργά το βράδυ. Έβαλα φωτιά. Έχω ανάψει μια φωτιά. Κοίτα, άμα το αφήσει για λίγο. Πόπο! Λοιπόν, ανακάλυψα πώς δουλεύει. Άμα σταματήσετε το γυρνάς, αρπάζει φωτιά, γι' αυτό το γυρνάνε όλη την ώρα. Δεν το έχω καταλάβει. Νόμιζα ότι το κάνουμε μόνο για το ομοιόμορφο ψήσιμο. Οι γονείς σου έπιναν και μετά σου τσιμπούσαν τα μάγουλα. Είμαστε cool. Ασχολούμαστε με το φαγητό. Δεν πολύ χορεύουμε. Αλλά γελάμε, περνάμε ωραία. Και τα Πάσχα που έχουμε κάνει στην Ικαρία και τα Πάσχατα που έχουμε κάνει στο Άστρος, το μαγευτικό Άστρος Αρκαδίας, στο Άστρος Σούβλα, στην Ικαρία Φούρνου, το Αρνάκι, και τα δύο έχουν τη γοητεία τους. Στα νησιά είχαν πάντα παράδοση με τα αρνάκια φούρνου, οπότε και εκεί είναι δυνατά. Παίζει το Μαστέλο που είναι ένα αρνάκι γεμιστό που κάνουν, ξέρω, σε Σύφνο. Στην Ικαρία το κάναμε έτσι ωραίο φούρνο. Πάλι τραβάς πετσούλα, δηλαδή έχει τα ίδια πράγματα. Γιολιά βέβαια. Πολύ καριώτικο. Κάνουν ένα φανό, είναι ένα έθιμο που πάνε και μαζεύουν ξύλα και τους βάζουν φωτιά και μετά παίρνουν φόρα και πηδάνε από πάνω. Και κάθε χωριό. Σαν ένα Ταγιανιού. Ναι, συναγωνιζόταν ποιο θα έχει το πιο μεγάλο και εντυπωσιακό φανό. Και τον ετοιμάζαν από Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή για να εκτερεύαν όλη την εκκλησία για να μην τους το κλέψουν από τα άλλα χωριά και μειωθεί. Σοβαρά μιλάς. Έπαιζε μεγάλη κόντρα. Ναι, έπαιζε μεγάλη κόντρα και μετά Σάββατο κάνανε ντου, τον ανάβανε και πηδάγαν από πάνω και γινόταν γλέτη της πουτάνας με δυναμητάκια, χαμός. Εσύ έχεις πηδήξει τη φωτιά. Εγώ πηδάω τα πάντα. Το αγροτικό πάει παντού, Φωτεινή. Άντε, γεια. Πες μας κόστα μαλλιά, πώς ήταν το Πάσχα σου μικρός. Φωτεινή, κορέα, από εδώ βλέπω ένα άλογο. Το είδαμε το άλλο, εντάξει, το έχουμε καταλάβει. Α, το είδατε όλοι. Υπάρχει ένα άλογο εκεί. Καλή φάση. Λοιπόν, ήμουν πολύ μικρός, μόλις είχα έρθει εδώ Ελλάδα. Αυτό είναι τραγικό. Και τι μου είχαν κάνει.